Κύριος Κασιδιάρης, 15 λεπτά. Πριν κλείσει, ο Μάρτης ανέφερε ότι είναι λάθος ο τρόπος που χρηματοδοτούνται τα κόμματα. Εγώ να τονίσω ότι το δικό μου κόμμα δεν χρηματοδοτείται και να καταγραφεί αυτό. Όπως επίσης το κόμμα που εκπροσωπώ δεν έχει λάβει κανένα δάνειο από τράπεζα. Προχωρώ λοιπόν στις ερωτήσεις. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και το ΠΑΣΟΚ ως δανεισμό? Συγγνώμη, κύριε Συνολικά, όχι μόνο την περίοδο που ήσασταν διευθυντής, συνολικά, εάν έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε. Δεν το ξέρω. Πολλαπλασιάστε κατ' ουσίαν την κρατική χρηματοδότηση όλων των ετών. Ουσιαστικά, συν επιπλέον τα 4 χρόνια τα τελευταία. Για την περίοδο που διευθύνατε εσείς, παρακαλώ, ίδια ερώτηση. Δηλαδή, μέσω όρο, αν θυμάμαι καλά, για να σας απαντήσω εμέσως, θυμάμαι καλά από ένα υπόμνημα στελεχών που μου είχε δοθεί ότι η μέση χρηματοδότηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια ήταν γύρω στα 20 εκατομμύρια μέχρι το 2012 που έφυγα εγώ. Άρα, εάν λάβετε υπόψη ότι ήταν από το 10 έως το 12, 12 χρόνια, επί 20 είναι 240 και 240, 480, γύρω στα 500 και κάτι. Πάνω από 500 εκατομμύρια. Είπατε πως οι εγγυήσεις ήταν οι κρατικές χρηματοδοτήσεις αυτών των δύο κομμάτων. Μέχρι ποιο έτος? Μέχρι το 2012. Από το 10 μέχρι το 12. Από το 2000 μέχρι το 2012, συγγνώμη. Μάλιστα. 15 Τρίτου του 2013, ο εισαγγελέας Καλούδης αποστέλει το πόρισμά του στους οικονομικούς εισαγγελείς. Θεωρείτε ότι οι δανειοδοτήσεις αυτές που αναφέρετε προς τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ήταν νόμιμες? Ναι, ήταν νόμιμες. Άρα δεν έχετε γνώση για το πόρισμα του εισαγγελέα Καλούδη? Όχι. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ, ούτε έχετε διαβάσει το διαδίκτυο? Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Ότι με βάση αυτό το πόρισμα ζητείτε η ποινική δίωξη μεγάλου αριθμού στελεχών και της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος? Όχι, δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζετε ότι θα ήσαν κατηγορούμενος σήμερα? Όχι. Για παράνομο δανεισμό? Όχι. Των κομμάτων ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν το ξέρω καθόλου. Δασκαλάκης και Σπυρόπουλος, τα στελέχη, οι οικονομικοί υπεύθυνοι των κομμάτων Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, σας στέλνουν μία επιστολή που επί της ουσίας σας λένε: δώστε μας και άλλα χρήματα, ενώ το μνημόνιο έχει επιβληθεί στη χώρα και οι προβλέψεις που όφιλε να κάνει μία τράπεζα είναι δεδομένες για την εξέλιξη, την οικονομική εξέλιξη των κομμάτων. Και εσείς δίνετε τα χρήματα. Εάν ερχόμουν εγώ ως πολίτης ή ως εκπρόσωπος ενός κόμματος και σας έλεγα ακριβώς το ίδιο: δώστε μου χρήματα, γιατί θεωρώ ότι στο μέλλον το κόμμα μου θα έχει υψηλά ποσοστά. Εάν ήσασταν διευθύνων σύμβουλος στη θέση που είπατε, διευθύνατε δηλαδή την αρμόδια επιτροπή, και σας εισηγούνταν τα στελέχη σας να δώσετε χρήματα σε μένα, που σας λέω είμαι ωραίος και θέλω λεφτά, επειδή το κόμμα μου θα έχει ψηλά ποσοστά, θα τα δίνετε τα χρήματα ή θα μπλοκάρατε? Όχι. Τη συγκεκριμένη δανειοδότηση. Δεν θα μπορούσα να απαντήσω με αυτό το απλοϊκό τρόπο, αλλά η βασική απάντηση που θα σας έδινα αυτή την ώρα είναι ότι θα έπρεπε να κοιτάξω την προοπτική, διότι οι τράπεζες κρίνουν πάντα με την προοπτική του θέματος. Εάν αναμένουν ότι τη σταθερότητα των εσόδων αυτών, και αυτό έκανε η Αγροτική. Η Αγροτική επί όλα τα χρόνια αυτά είχε εφησυχάσει στην σταθερότητα και επαναλαμβανόμενη κανονικότητα της κρατικής ενίσχυσης των κομμάτων. Άρα αυτό την είχε εξασθενήσει τα αντανακλαστικά, τα πιστοληπτικά. Στην προκείμενη περίπτωση, στο παράδειγμα που ανέφερα, η προοπτική με βάση την οποία αποδίδατε δάνεια ήταν συγκεκριμένη. Ερχόταν μνημόνιο στη χώρα και τα ποσοστά και τα έσοδα των κομμάτων θα έπεφταν. Αυτό δεν χρειαζόταν να είναι κανείς απόφυτος του Χάρβαρντ για να το γνωρίζει. Οι πάντες το γνώριζαν. Για ποιο λόγο λοιπόν στην προκείμενη περίπτωση δεν είδατε με βάση αυτή την προοπτική? Και δώσατε ένα δάνειο που λέτε εσείς ότι είναι νόμιμο, η δικαιοσύνη είπε ότι δεν είναι νόμιμο, είναι παράνομο, και ζήτησε τη δίωξη τη δική σας και άλλων στελεχών. Η παρανομία που έγκυται, γιατί δεν ξέρω που έγκυται η παρανομία. Η παρανομία έγκυται στο ότι ο εισαγγελέας Καλούδης με το πόρισμά του ζητούσε τη δίωξη τη δική σας και άλλων στελεχών της τράπεζας για κακουργηματική απιστία σε βάρος του δημοσίου. Και εφόσον δεν γνωρίζετε αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζετε, σας ενημερώνω ότι έχετε γλιτώσει πολλές δικαστικές περιπέτειες, διότι τα κόμματα αυτά τα οποία δανειοδοτήσατε, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν ειδική διάταξη για να μην υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε βάρος ημών με ύψιλον και των υπολείπων τραπεζιτών. Είναι η διάταξη του άρθρου 78 του νόμου 4146 του 2013. Είναι καλό να τα γνωρίζετε αυτά, Μάρτης, και να έρχεστε ενήμερος. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στη δημοσιότητα που σας λέω.
Θα ήθελα εκεί να... έγκυται η παρανομία. Ναι. Σε κακουργηματική απιστία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Σας ενημερώνω για να τα γνωρίζετε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση, αλλά θα ήθελα να σημειώσετε και εσείς ότι εμένα το εποπτικό μου όργανο είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Στις τράπεζες υπάρχει το εποπτικό όργανο των τραπεζών, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος, πριν από μένα, έχει ενεργήσει δεκάδες ελέγχους στην πιτοληπτική διαδικασία και διαχείριση της τραπέζης αγροτικής και ουδέποτε έχει σημειώσει κάτι για την παρανομία της διαχείρισης αυτής ότι είναι παράνομη χρηματοδότηση των κομμάτων. Εγώ λοιπόν, που έχω διαβάσει αρκετές εκθέσεις, σας πληροφορώ ότι και επιμερών μου που βρήκε αυτά τα πράγματα και έκανε διαχείριση, δεν μου σημείωσε τίποτα για τα θέματα των κομμάτων. Ότι είναι παράνομα, ότι είναι έτσι ή ότι είναι αλλιώς. Και πολύ δε περισσότερο, δεν μου σημείωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, και ρωτήστε τι όταν την έχετε μπροστά σας, ότι δεν, η κατάταξη των δανείων αυτών γινόταν με μηδενικό ρίσκο. Ούτε αυτό μου το σημείωσε ποτέ η Τράπεζα της Ελλάδος. Εγώ το άλλαξα αυτό το πράγμα και το έκανα και πήρα προβλέψεις. Άρα, εσείς μπορείτε να μου πείτε πώς εγώ θα καταλάβω ότι πάω στραβά, εάν το υποπτικό μου όργανο δεν μου λέει ότι πάω στραβά. Εγώ δεν μπορώ να πω απολύτως τίποτα. Εγώ λέω ότι υπεράνω του υποπτικού σας οργάνου σε αυτή τη χώρα είναι η δικαιοσύνη, η οποία προφανώς είχε συγκεκριμένα στοιχεία και για τον λόγο αυτό ζήτησε διώξει σε βαθμό κακουργήματος. Τώρα, εάν ήρθαν οι πολιτικοί παράγοντες που δανείζατε, γιατί εδώ βλέπω έχει γίνει και λίγο πολιτική η συζήτηση. Εάν οι πολιτικοί παράγοντες που τους δανείζατε παράνομα ήρθαν μετά και καθάρισαν αυτές τις παρανομίες με ειδική διάταξη νομοθετική, αυτό θα κριθεί και πάλι από τη δικαιοσύνη. Δηλώσατε προηγουμένως ότι πλέον είστε στον ιδιωτικό τομέα. Έχετε μια συνεργασία με την κοινοπραξία Ελάκτορ. Όχι συνεργασία, με όλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Της εταιρείας Ελάκτορ, όχι την κοινοπραξία. Στην εταιρεία αυτή ο Όμιλος Μπόμπολα τι θέση έχει? Ο Όμιλος Μπόμπολα, η οικογένεια Μπόμπολα θα έλεγα, δηλαδή δεν υπάρχει Όμιλος Μπόμπολα κάτι με. Για μένα υπάρχει Όμιλος Ελλάκτορ. Ο Όμιλος Μπόμπολα είναι 18% οικογένεια Μπόμπολα. Η οικογένεια Μπόμπολα είναι μέτοχος σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης το οποίο δανειοδοτήθηκε στο παρελθόν από την Αγροτική Τράπεζα? Εγώ δεν έχω ποτέ ασχοληθεί, ούτε έχω δανειοδοτήσει τη μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Αγροτική Τράπεζα όμως δανειοδότησε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα. Ποιο είναι αυτό? Ασχολήθηκε με τη χρηματοδότηση, μόνο το Alter έχει ασχοληθεί. Στις 5 Ενδεκάτου του 2015, ο αναπληρωτός Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι εκκρεμούσε 8 χρόνια στην ανάκριση ποινικός φάκελος για το δάνειο μέσου μαζικής ενημέρωσης από την Αγροτική Τράπεζα. Τι λεπτομέρειες γνωρίζετε γύρω από αυτό το ζήτημα? Δεν γνωρίζω τίποτα. Να υποθέσω ότι αυτό το μέσο είναι το Alter, γιατί μας είπατε ότι δεν έχετε δανειοδοτήσει άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχω, επί θητείας μου στην Αγροτική Τράπεζα, δεν έχω χρηματοδοτήσει άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να σας πω από ό,τι αναμνήσεις έχω από το παρελθόν, ότι στο παρελθόν υπάρχουν διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία είχαν χρηματοδοτηθεί από την Αγροτική Τράπεζα, τα οποία έχουν πτωχεύσει και έχουν κλείσει. Και είναι οι διαδικασίες καθάρισης και όλα αυτά τα θέματα. Ένα από αυτά τα οποία θυμάμαι, ας πούμε, ήταν το New Channel, θυμάστε. Ανδρουλιδάκης, ήταν το, πώς τα λέγανε αυτά, τέτοια πράγματα. Επί θητείας μου δεν έχω τέτοιο φαινόμενο. Ούτε γνωρίζετε τίποτα για το σκάνδαλο που προανέφερα, όπου 8 χρόνια εκκρεμούσε ο ποινικός φάκελος στην ανάκριση. Όχι. Θα προφανώς θα είναι ένα από αυτά που ήταν πριν από μένα. Το 2012 σε Επιτροπή της Βουλής ο Προβόπουλος είχε αναφερθεί σε τραπεζίτη ο οποίος έβγαλε 8 εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό και πήρατε θέση στη συνέχεια. Εσείς και επειδή ακριβώς πήρατε θέση οικειοθελώς θα ήθελα να αναφερθείτε και σε αυτό το ζήτημα. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, γιατί ενεπλάκηκε το ΣΔΟΕ και ο Οικονομικός Εισαγγελέας, πού βρίσκεται σήμερα? Εγώ μια και μου δίνετε την ευκαιρία θα σας πω ότι ουδέποτε έχω λειτουργήσει παρανόμως. Όλες μου κινήσεις ήταν νόμιμες και ο εισαγγελέας που υποθέτω ότι ερεύνησε την υπόθεση δεν έχει βρει κάτι παρότι έχει ψάξει και έχει ανοίξει όλους τους λογαριασμούς. Η κίνηση αυτή πάντως των 8 εκατομμυρίων αφορούσε εσάς. Δήλωσα. Ήταν νόμιμη. Δεν ήταν παράνομη. Νόμιμη και τη δήλωσα. Παρ' όλα αυτά, ως μεγάλο τραπεζικό στέλεχος σε περίοδο κρίσης που πάλευε το ελληνικό δημόσιο να πείσει τους πολίτες να κρατήσουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα, ήταν μια σωστή κίνηση? Το να σπεύσετε εσείς πρώτος και να βγάλετε τα λεφτά στο εξωτερικό. Θα σας πω το εξής. Ότι η αλήθεια είναι μισή.
Εγώ δεν είχα χρήματα στο εξωτερικό όταν αυτά τα λέγατε στη Βουλή εσείς. Εγώ είχα κάνει μια επενδυτική κίνηση η οποία ακυρώθηκε και τα λεφτά τα είχα επαναφέρει πίσω. Είχα προσπαθήσει να χρηματοδοτήσω μια επένδυση την οποία προτίθεμαι να κάνω, η οποία δεν ολοκληρώθηκε και τα χρήματα επεστράφησαν. Αυτός ο κύριος λοιπόν που σας είπε αυτά τα πράγματα στη Βουλή, δεν πρέπει να σας πει ότι τα χρήματα αυτά είχαν επανέλθει πίσω. Το χρησιμοποίησε όμως όπως χρησιμοποίησε και εσάς. Γιατί και εσείς είσαστε μέρος, είσαστε χρήσιμοι σε αυτόν τον κύριο για να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει. Με συγχωρείτε Μάρτης, αφήστε αυτές τις κρίσεις. Εγώ δεν είμαι χρήσιμος σε κανέναν και δεν με χρησιμοποιεί κανείς. Και εφόσον πολιτικολογεί ο Μάρτης, τώρα θα μπορούσα να αναφερθώ σε άπειρα ζητήματα. Από τη στιγμή που έχει μοιράσει αφιδώς εκατομμύρια του ελληνικού δημοσίου, τα πληρώνει ο κόσμος σήμερα με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Σε Πασό και Νέα Δημοκρατία, μην έχει αυτό το ύφος ο Μάρτης, είναι απαράδεκτο το ύφος του. Συγγνώμη. Εσάς χρησιμοποίησαν τα κόμματα του κατεστημένου, κλέψανε λεφτά του δημοσίου, θα πηγαίνατε φυλακή και δεν πήγατε στη φυλακή επειδή βγάλανε ένα νόμο. Έναν παράνομο αντισυνταγματικό νόμο για να καθαρίσετε. Λοιπόν, όχι σε μένα λοιπόν αυτό το ύφος. Εμένα δεν με χρησιμοποιεί κανείς, σας παρακαλώ πολύ. Εσάς χρησιμοποιεί το σύστημα και μετά όταν έρχεται η ώρα της ποινικής ευθύνης, κάνουν νομοθετήματα παράνομα για να καθαρίσετε. Δεν είναι. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Τώρα με χρησιμοποιεί ο Προβόπουλος εμένα. Εγώ ήμουν φυλακή ένα χρόνο. Εντάξει. Δεν ανέφερα προσωπικά εσάς. Αν δεν ήταν προσωπικό. Τη Βουλή ανέφερα κύριε Συντάξη. Εγώ προσωπικά πάντα. Ό,τι στοιχεία καταθέτω αφορούν προσωπικά τα πρόσωπα στα οποία αναφέρομαι. Στη Βουλή, είπε ο Μάρτης, επειδή είναι λίγος ο χρόνος, είπε ο Μάρτης ότι σκοπός δικός ήταν να λύσει το γόρδιο δεσμό της ΑΤΕ. Φταίνε άλλοι. Λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση της BlackRock, η ΑΤΕ ήταν βιώσιμη. Για ποιο λόγο φτάσαμε στο σκάνδαλο να χωριστεί σε good και bad bank και να οδηγηθούμε σε αυτό που οδηγηθήκαμε σήμερα. Εντάχει παρακαλώ το λίγο χρόνο που έχουμε, γιατί είναι ένα μείζον ζήτημα που αφορά και την διερεύνηση της Επιτροπής μας. Όπως σας διαβάσατε την BlackRock, εγώ είχα σχηματίσει προβλέψεις παραπάνω από αυτές τις οποίες επιβάλλονται από την ελληνική τραπεζική νομοθεσία και πρακτική. Είχα επιπλέον προβλέψεις με βάση το πόρισμα της BlackRock, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ πάνω από το αναγκαίο, όπως προκύπτει από την έκθεση της τραπέζης κτλ. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να ξέρετε, ότι εγώ εκπροσωπώ ως διοικητής το μέτοχο. Η βούληση του μετόχου, η οποία εκφράζεται με τον Α ή τον Β τρόπο, είναι η ανακεφαλαιοποίηση ή μη της τραπέζης. Ο μέτοχος λοιπόν εκείνη τη χρονική στιγμή, το ελληνικό δημόσιο δηλαδή, ήταν ο κύριος μέτοχος, απεφάσισε να μην προχωρήσει στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, παρότι τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας ήταν τα χρήματα τα οποία αφαίρεσε ο ίδιος ο μέτοχος με βάση το PSI. Λοιπόν, άρα εκεί δόθηκε η ευκαιρία στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση την νομοθεσία η οποία της έχει δώσει απόλυτη ελευθερία να κλείσει την τράπεζα και να κάνει τη διαδικασία που έκανε. Χωρίς να ρωτάει κανένα και χωρίς να συμβουλεύεται κανένα και χωρίς να έχει καμία ευχέρεια το κοινοβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη αρχή δημόσια ή μη να παρεύει στην λειτουργία αυτή. Άρα ήταν παράνομο αυτό που έγινε με την ΑΤΕ. Ήταν αδυναμία δύο πράγματα. Αδυναμία του ελληνικού κράτους. Και το δεύτερο ήταν αυθαιρεσία την οποία είχε νομοθετικά εξοδοτηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ και εγώ.